να πάρουμε αυτό εδώ, γιατί η γέμιση σίγουρα θα καίει ακόμα. Να δοκιμάσουμε λίγο το φιλαράκι. Απίθανο. Και το φύλλο και η γέμιση. Είναι το κάτι άλλο. Φανταστική πίτα. Καλημέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα είναι Κυριακή. Ο καιρός είναι λιγάκι στεναχωρημένος. Περιμένουμε και βροχή. Και η όρεξη του συμπέθερου τραβάει πιτούλα. Οπότε και εμείς έχουμε μαζέψει τα υλικά μας και πάμε στην κουζίνα μας να φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία πρασόπιτα. Λοιπόν φίλοι μου, εδώ είμαστε. Έχουμε πάρει τα πράσα μας. Έχουμε πάρει άνηθο, δυόσμο, ένα κρεμμύδι, του πάει και το σκόρδο. Εμένα όμως δεν μου αρέσει και δεν το βάζω, αλλά του πάει και μπορείτε να το βάλετε. Θα χρειαστούμε και από το λεμονάκι το ξύσμα. Και εδώ δίπλα έχουμε τα υλικά για να φτιάξουμε ένα ζυμαράκι, γιατί θα ανοίξουμε φύλλο μόνοι μας. Είναι Κυριακή όπως είπαμε, έχουμε χρόνο, δεν μας νοιάζει. Θα φτιάξουμε κάτι ωραίο, κάτι που θα το ευχαριστηθούμε εμείς και η οικογένειά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ζυμαράκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε το ζυμαράκι μας, γιατί θα χρειαστεί και αρκετό χτύπημα. Όπως είναι όλα τα υλικά μέσα. Αλευράκι μας, κατά προτίμηση σκληρό, νερό, λάδι, βλέπετε έχει και το λαδάκι, πιτούλα φτιάχνουμε, στην άκρη, αλάτι, λίγο ζαχαρίτσα και ένα σφινάκι λευκό ξύδι. Τώρα όπως είναι αυτό, θα το πάμε στο μίξερ, θα του βάλουμε το γάτζο και θα το χτυπήσουμε τουλάχιστον για 10 με 15 λεπτά. Όπως βλέπουμε το ζυμαράκι μας έχει αρχίσει και ξεκολλάει από τον κάδο. Πιστεύω ότι είναι έτοιμο. Πάμε να τον βγάλουμε και να το πάμε για ξεκούραση. Εδώ είμαστε πάλι. Πλύναμε και καθαρίσαμε τα λαχανικά μας και τα μυρωδικά μας για τη γέμιση. Εδώ κράτησα ένα πράσο. Να σας δείξω τι κάνω εγώ τουλάχιστον. Επειδή το πράσο το πάνω του κομμάτι, όσο πάει μπρος το πράσινο, σκληραίνει, είναι στιφό και πικρίζει κιόλας, δεν το χρειαζόμαστε. Εμείς, τουλάχιστον εγώ στη συνταγή μου, θέλω να βάλω τουλάχιστον ένα κιλό πράσο, καθαρό πράσο, οπότε το πράσο θα κοπεί εδώ. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση κόβεται κάπου εδώ. Μην το βάλετε παραπάνω, μην το λυπηθείτε δηλαδή και το βάλετε και χαλάσουμε μια τόσο ωραία πίτα με ένα τόσο ωραίο ζυμαράκι. Για να πιο καλά πάρετε δύο πράσα παραπάνω παρά να χαλάσουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, οπότε είμαστε κοντά εδώ. Να είναι γλυκό, ωραίο και μαλακό. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να πάρουμε ένα μπολάκι. Εδώ. Στην άκρη. Έχουμε κόψει και το κρεμμυδάκι μας. Και λίγο ξύσμα από λεμόνι. Να ξεκινήσουμε με τα μυρωδικά μας. Εδώ. Άνηθο. Και δυόσμο. Να σου κόψουμε τα κοτσανάκια κάτω, δεν τα χρειαζόμαστε. Το δυόσμο θα το επεξεργαστούμε διαφορετικά. Θα του βγάλουμε εδώ τα φυλλαράκια. Ωραία. Πάει και αυτό. Εδώ. Μην βάλουμε τα κοτσάνια μέσα, δεν πειράζει. Δεν τα θέλουμε. Ωραία. Και πάμε όπως είναι να το ψιλοκόψουμε. Βλέπετε και αυτά, ότι βλέπουμε και χοντρό και δεν μας αρέσει. Το βγάζουμε, πάει στην άκρη και εδώ. Και πάμε όπως είναι να το κόψουμε ψηλό ψηλό, ωραίο. Για να μπει όμορφα, να ανακατευτεί μέσα στην πίτα μας. Ωραία. Για να δούμε. Πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Ωραία. Πάμε να το βάλουμε στο μπολάκι και να προχωρήσουμε. Για να έρθουμε τώρα λίγο πιο εδώ. Βγάλαμε το τηγανάκι μας. Να το βάλουμε εδώ στην άκρη. Να ξεκινήσουμε να κόβουμε τα πράσα μας. Αν το πράσο είναι μεγάλο, χοντρό, θα το σταυρώσουμε. Όπως είναι. Έτσι και έτσι.
να έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο και σοτάρισμα. Και πάμε μετά εδώ. Πολύ όμορφα. Και όπως είναι, πάει μες στο τηγανάκι. Κάτσε και αυτά εδώ τα κομμάτια. Να τα φάμε λιγάκι. Ωραία. Και τα πιο μικρά παρασάκια στα δύο. Έτσι. Να έχουμε όσο γίνεται ομοιόμορφα. Όμορφα. Όμορφα. Πάει και αυτό μέσα. Πάμε να τα κόψουμε όλα για να ξεκινήσουμε να τα καίμε λιγάκι. Ωραία. Ξεχάσαμε το κρεμμυδάκι. Θα το κόψουμε και αυτό ψηλό ψηλό. Αυτό δεν θα μπει στο σοτάρισμα. Μαζί με το άνηθο εδώ πέρα και το δυόσμο. Θα τα βάλουμε μετά. Για να κρατηθούν φρέσκα στην πίτα μας. Το κρεμμυδάκι σε αντίθεση με το πράσο, το πράσινο κομμάτι του είναι πεντανόστιμο, είναι πολύ γλυκό και έχει όλο το άρωμα από αυτό το υλικό. Το θέλουμε όλο. Ήδη μόλις κόπηκε, το σχοβόλησε. Πάμε. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Ανοίγουμε το μάτι μας στο φουλ. Πάμε για λαδάκι. Θα ρίξουμε μπόλικο λαδάκι. Τουλάχιστον 4 κουταλιές της σούπας. Ωραία. Θα ρίξουμε και το κρεμμυδάκι. Αν βάλετε σκόρδο, εδώ είναι το σημείο, θα το ρίξετε μαζί. Πάει και αυτό. Και παίρνουμε την κουτάλα μας. Μόλις ξεκινήσει και ζεσταθεί το τηγάνι μας, να ξεκινήσουμε το ανακάτεμα. Το τηγανάκι μας ζεστάθηκε. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, να άλλα το πιπερώσουμε. Αρκετό αλατάκι και ακόμα πιο αρκετό πιπέρι. Μπόλικο πιπεράκι που πάει πολύ στο πράσο. Αναδεικνύει πολύ τη γεύση του. Λοιπόν, μην το βλέπετε πολύ. Αυτό μόλις αρχίζει και καίγεται, θα πέσει. Θα καραμελώσει ωραία μαζί με το κρεμμύδι και θα γίνει ένα πολύ ωραίο γλυκό υλικό για να βάλουμε στην πίτα μας. Θέλει απλώς ανακάτεμα. Συνέχεια τώρα, περίπου για κάνα δεκάλεπτο, θα δούμε. Πάμε, πάμε. Το πράσο μας έχει προχωρήσει πάρα πολύ, όπως βλέπετε έχει μαραθεί. Ωραίο, βγάζει και ζουμάκια κάτω και βράζει τα ζουμάκια του. Τα θέλουμε αυτά. Θα ξεκινήσει τώρα να στεγνώνει για να καραμελώσει. Απλώς το μόνο εδώ αυτό που χρειάζεται και πρέπει να προσέχετε κι εσείς είναι θέλει συνέχεια ανακάτεμα. Γιατί είναι πολύ και πρέπει να ψηθεί όλο. Μην μείνει μισό πάνω, μισό κάτω. Και έχουμε διαφορά στην υφή στην πίτα μας. Ωραία. Για να δούμε. Έχει μαλακώσει. Έχει καραμελώσει φανταστικά. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα εμείς να ρίξουμε μέσα το κρεμμυδάκι με το άνηθο. Το δυόσμο. Και το ξύσμα από το λεμονάκι. Εδώ πάθαμε και μια ζημιά. Κόψαμε το δάχτυλο προηγουμένως που καθαρίζαμε εδώ τα κρεμμυδάκια. Δεν πειράζει. Στο φιλαράκι θα βάλουμε λίγο γάντι για να μπορούμε να το ανοίξουμε άνετα. Λοιπόν, εδώ ένα ωραίο ανακάτεμα. Εκτός φωτιάς, έτσι. Πολύ ωραία. Έτοιμο. Λοιπόν, το πάμε και αυτό στην άκρη να κρυώσει και σε κάνα μισά ωράκι θα τα πούμε μαζί μόλις ξεκινήσουμε και το ζυμάρι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Το ζυμαράκι μας εδώ είναι έτοιμο. Εδώ η γέμιση έχει κρυώσει.
Πάμε να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε φυλλαράκι. Ωραία είμαστε εδώ. Για να δούμε. Ωραία. Πάμε στην άκρη του κάδο. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα μείγμα από σιμιγδάλι και αλεύρι. Θα το ρίξουμε εδώ. Ωραία στον πάγκο. Να έχουμε να ρίχνουμε. Ωραία. Πολύ ωραίο το ζυμαράκι έτσι όπως το βλέπετε. Έχει γίνει φανταστικό. Ξεκουράστηκα αρκετά. Πολύ παραπάνω από μισή ώρα που θέλαμε. Λόγω και της γέμισης έπρεπε να κρυώσει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, θα ανοίξει και πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε το εδώ τώρα. Αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι 6 ωραία φυλλαράκια. Λοιπόν, μισό-μισό. Εδώ. Εδώ. Εδώ πάει και αυτό. Μπαλάκια ωραία στην άκρη, στην άκρη, ωραία, και από εδώ θα κόψουμε ένα λίγο μεγαλύτερο γιατί το θέλουμε να πάει πάτο να έχει κυγίσω, ας το δω, και αυτό το μικρούλι θα μπει τελευταίο να μπει όμορφο καπάκι, πάει στην άκρη και αυτό. Και ξεκινάμε εδώ γρήγορα χωρίς να χάνουμε χρόνο με αυτό εδώ. Το ζυμαράκι μας αυτό το έχουμε φτιάξει πολλές φορές και σε άλλες πίτες. Δεν θέλει καν πλάστη. Έτσι με τα δάχτυλα. Να του δώσουμε να πάρει λίγο εδώ αλευράκι και σιμιγδάλι. Και με τα δάχτυλα λίγο θα το ανοίξουμε όσο χρειάζεται. Βλέπετε πως ωραία ανοίγει, δεν χρειάζεται τίποτα. Για κάτσε, θέλει λίγο αλευράκι. Έτσι, του μπάρουμε. Κάτω. Όταν αρχίζει και κολλάει, ξαναβάζουμε λίγο. Απλώνουμε τις άκρες και το στρίβουμε ωραία ωραία να ανοίξει έτσι όπως θέλουμε. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας πιστεύω είναι έτοιμο. Πάμε να δώσουμε εδώ και το ταψάκι μας. Ξέχασα να το λαδώσω. Ας το δω στην άκρη για να το δω. Οκ. Έτοιμο. Μπορείς και το ανοίγεις όσο θες. Και άλλο μπορούσαμε να το ανοίξουμε, αλλά δεν θέλω παραπάνω. Βλέπετε, είναι αρκετά εύπλαστο. Μπορείς και ανοίγει, να το ανοίξεις και άλλο άμα θες. Δεν έχει νόημα, εμένα μου αρέσει τόσο. Λοιπόν, θα βάλουμε το πλάστη εδώ λιγάκι για να μπορέσουμε να το τυλίξουμε έτσι, να το ρολάρουμε πάνω στο ταψάκι. Ωραία. Φέρω το ταψάκι μας εδώ. Για να δούμε. Έτσι, ωραία. Αυτό είναι. Ωραία, μας έκανε και το γύσο που θέλαμε. Το βάλουμε να πατήσει εδώ όμορφα. Και από εδώ. Έτοιμο. Λίγο λαδάκι. Και πάει στην άκρη να φτιάξουμε το επόμενο φυλλαράκι μας. Εδώ στην άκρη. Παίρνουμε εδώ το επόμενο. Αλευράκι. Και σιμιγδάλι, εδώ είμαστε. Το ανοίγουμε ίσα ίσα εδώ λιγάκι. Και ξεκινάμε πάλι με το χέρι, όπως είπαμε και προηγουμένως. Πολύ ωραία. Κολλήσει λιγάκι, ξαναρίχνουμε από κάτω και το στριφογυρίζουμε και το ανοίγουμε.
Εδώ πάλι λίγο. Πολύ ωραία. Απλό και εύκολο. Έτοιμο και το τρίτο. Πάμε να το βάλουμε και αυτό στο ταψάκι μας. Ωραία. Εδώ είμαστε. Από εδώ τώρα. Πολύ ωραίο. Λαδάκι. Του δώσουμε και εδώ λιγάκι. Και στις ακρούλες. Να μπορεί να πιάνει. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, τα τρία κάτω φύλλα πέσανε. Πάμε να ρίξουμε τώρα όλη τη γέμιση. Εδώ είμαστε. Πω πω, μυρίζει υπέροχα. Υπέροχα. Την απλώσουμε ομοιόμορφα. Ωραία. Αυτό ήτανε. Πάμε να φτιάξουμε και τα άλλα τρία φιλαράκια μας και θα είμαστε έτοιμοι για φούρνο. Λοιπόν, έτοιμο και το τελευταίο. Ωπα, πα, πα, πα. Είπαμε είναι πιο μικρούλι. Ψιλοχάλασε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς η πιτούλα μας είναι σπιτική και πρέπει να το δείχνουμε. Λοιπόν, πάει στο κέντρο. Εδώ έτσι ωραία. Και αρχίζουμε τώρα και τυλίγουμε όλες τις άκρες. Πω, 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 φανταστική. Αυτή είναι η πιτούλα μας. Λαδάκι. Γύρω εδώ πρώτα απ' όλα στις γωνίες. Φτάνει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το φούρνο μας. 180 αέρα. Χαράζουμε. Απίθανη πρασόπιτα. Πάμε και εδώ. Λοιπόν, εμείς έχουμε επεξεργαστεί τη γέμισή μας και πιστεύω ότι σε μία ωρίτσα θα είμαστε έτοιμοι. Θα τη δούμε όμως. Το φιλαράκι όμως είναι για μία ωρίτσα, δεν είναι για παραπάνω. Πιστεύω ότι θα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ψήνουμε για μία ωρίτσα και τα ξαναλέμε. Ωραία! Έφτασε η μεγάλη στιγμή. Η πιτούλα μας είναι έτοιμη. Να ανοίξουμε το φούρνο και βγάλουμε. Να δούμε τι έχουμε κάνει. Εδώ είμαστε. Πολύ ωραία. Απίθανη πιτούλα. Τραγανό φιλαράκι. Πεντανόστιμη. Λοιπόν, θα την αφήσουμε να ερεμήσει για να μπορέσουμε να την κόψουμε, να μας διαλυθεί και θα την απολαύσουμε σε λιγάκι. Για να πάμε να την κόψουμε, να δούμε τι θα βγει. Απίθανη πίτα. Για να δούμε, να βγάλουμε αυτή εδώ τη γωνίτσα. Από εκεί ακόμα. Εδώ είμαστε. Ωραίο φιλαράκι, ψημένο σωστά, τραγανό, πλούσια γέμιση. Πιστεύω ότι είναι αυτό που περιμέναμε. Να το δοκιμάσουμε και λιγάκι. Κάτσε να πάρουμε μια άλλη γωνίτσα. Να πάρουμε αυτό εδώ. Γιατί η γέμιση σίγουρα θα καίει ακόμα. Να δοκιμάσουμε λίγο το φιλαράκι. Απίθανο. Φίλοι μου, αυτή είναι η πιτούλα μας. Αυτή είναι η πρόταση του συμπέθερου για σήμερα. Ένα χειροποίητο φύλλο
μια πλούσια και γλυκιά γέμιση από πράσο, ό,τι πρέπει για ένα απογευματινό σνακ. Φίλοι μου, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ που βλέπετε τα βιντεάκια μου και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι στην επόμενη συνταγή μας. Γεια σας!